παραμένουν τα κενά στην εκπαίδευση. Παρά τις χιλιάδες προσλήψεις που έγιναν φέτος, 2 εβδομάδες μετά το πρώτο κουδούνι, εκατοντάδες μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εξακολουθούν να χάνουν ώρες από το ορολόγιο πρόγραμμα. Έχουν γίνει χιλιάδες προσλήψεις, αλλά αρκετοί, πρώτη φορά τόσο μεγάλο ποσοστό συναδέλφων, οι οποίοι είτε ήταν πρωτοδιόριστοι είτε ήρθαν ως αναπληρωτές, εγκατέλειψαν τις θέσεις τους, γιατί με τα δεδομένα που υπάρχουν και τα γνωρίζουμε όλοι στην κοινωνία σήμερα, δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν την καθημερινότητά τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία των εκπαιδευτικών, σε επίπεδο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα κενά ξεπερνούν τα 200, με τα περισσότερα από αυτά να αφορούν την ειδική εκπαίδευση. Έχουμε αρκετές ελλείψεις σε ό,τι έχει να κάνει με το ειδικό βοηθητικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, δηλαδή για παιδιά που χρειάζονται άμεση υποστήριξη. Υπάρχουν αρκετά κενά επίσης στους εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης και κενά σε ό,τι έχουν να κάνουν με τα τμήματα ένταξης και εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων. Η διαδικασία συλλογής των κενών από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης έχει ξεκινήσει προηγούμενες μέρες, θα ολοκληρωθεί σήμερα. Σήμερα, μετά από τους απαραίτητους ελέγχους, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης θα τα προωθήσει προς το Υπουργείο και μέχρι το τέλος εβδομάδος είναι πολύ πιθανό να έχουμε τη δεύτερη φάση των αναπληρωτών. Την ίδια ώρα τα κενά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αγγίζουν τα 150, με αρκετά από αυτά να αφορούν σε καθηγητές μαθηματικών, φυσικής, χημίας, βιολογίας και φιλολόγους. Και περιμένουμε τώρα στην επόμενη φάση των αναπληρωτών να δούμε πόσα από τα κενά αυτά θα καλυφθούν και πόσοι πάλι στην άλλη θα δεχτούν τις θέσεις που θα πάνε. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν έρχεται ένας συνάδελφος από τη Μακεδονία ή οποιοδήποτε άλλο μέρος της Ελλάδας, στην Κρήτη, να πούμε εδώ, με 750 και 800 ευρώ και θέλει για να στεγαστεί ο άνθρωπος μόνο 600 και 700 ευρώ, όλο το μισθό του, δηλαδή καταλαβαίνετε ότι αν δεν έχει άλλα εισοδήματα, δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Κατά τη διάρκεια παράστασης διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν σήμερα, εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έθεσαν στον Περιφερειακό Διευθυντή Κρήτης και το ζήτημα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών μονάδων που τους έχει φέρει αντιμέτωπος με το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη για το ζήτημα. Δεν δαιμονοποιούμε την αξιολόγηση σε μια διαδικασία κατηγοριοποίησης των σχολείων, των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όλοι να έχουμε ίσες ευκαιρίες. Παράλληλα, βρισκόμαστε σήμερα εδώ διότι πρέπει και ο Περιφερειακός Διευθυντής να πάρει θέση για τις 70 οργανικές θέσεις που έχασε ο νομός Ηρακλείου. Είναι οξύμορο το να έχουμε 1.100 προσλήψεις στο νομό Ηρακλείου αναπληρωτών εκπαιδευτικών και να χάνονται 70 οργανικές θέσεις.